δεν είναι λογικό, γιατί η ζωή είναι μία φορά, την προγραμματίζουμε μία φορά και έχουμε προγραμματίσει διαφορετικά. Στερηθήκαμε κάποια χρόνια να πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές και φτάνουμε σε σημείο να μας στερούν αυτό το αγαθό που περιμέναμε. Ανησυχία προκαλεί στους συνταξιούχους το νέο αλαλούμ στο Υπουργείο Εργασίας, όπου ακόμη δεν γνωρίζουν πώς θα υπολογίσουν τις νέες συντάξεις με βάση τις ρυθμίσεις του τελευταίου νόμου. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας πάγωσε εγκύκλιο που είχε εκδοθεί από τις υπηρεσίες του στις 12 Αυγούστου, η οποία με τη σειρά της πάγωνε τις συντάξεις του 2015. Σε δηλώσεις του στο Μέγκα, ο διοικητής του ΙΚΑ Γιάννης Θεονάς είπε ότι η απόφαση αναστέλλεται και θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στη χορήγηση των συντάξεων ό,τι ίσχυε. Η σύνταξή τους θα υπολογίζεται κανονικά με βάση αυτά που ίσχυαν και εφαρμόζονταν μέχρι τις 11 Αυγούστου. Πριν δηλαδή βγει αυτή η εγκύκλιο. Αυτή η εγκύκλιο παγώνει μέχρι την έκδοση των εγκυκλίων του Υπουργείου Εργασίας που θα βγουν στα πλαίσια εφαρμογής του νέου νόμου που αντικατέστησε τον προηγούμενο στον οποίο αναφερόταν η εγκύκλιος αυτή. Το έγγραφο που έκανε άνω κάτω το Υπουργείο Εργασίας και αποκάλυψε η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος αναστέλει τη χορήγηση των συντάξεων για όσους ασφαλισμένους κατέθεσαν αίτηση μετά την 1η-1η του 2015. Πιο συγκεκριμένα, αναστέλλονται οι συντάξεις για όσους είναι κάτω από 67 ετών. Θα δίνεται προσωρινή σύνταξη σε όσους είναι από 67 και πάνω και έχουν 4.500 ένσημα. Προσωρινή σύνταξη, ύστερα από αξιολόγηση, θα δίνεται σε όσους είναι οικονομικά αδύναμοι και έχουν προβλήματα υγείας, ενώ αν αποδειχθούν ψευδή τα στοιχεία τους, θα τους ζητούν πίσω τα ποσά. Και όλα αυτά, λέει το Υπουργείο, μέχρι οι υπηρεσίες του να μπορέσουν να υπολογίσουν τις συντάξεις με βάση το νέο νόμο. Η δημοσιοποίηση του εγγράφου προκάλεσε αναταραχή. Ασφαλισμένοι κάτω των 67 ετών, που ήλπιζαν ότι θα πάρουν σύνταξη, βρίσκονται τώρα σε απόγνωση και διερωτώνται πώς θα καταφέρουν να επιβιώσουν χωρίς οικονομικούς πόρους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Τίποτα δεν κάνω. Συνδιανεύω στην οικογένεια. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Και μέχρι πότε μπορούν να μας συντηρούν για αυτή, γιατί μπορεί κανένας. Περισσεύουνε. Πάντως, οι υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων δεν γνωρίζουν ακόμη με ποιο τρόπο και πώς θα υπολογιστούν οι νέες συντάξεις μετά την 1η-1η του 2015, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές εγκύκλοι για την εφαρμογή του νέου νόμου.